πρόοδο. Και για πρόοδο. Και βλέπουμε. Γι' αυτό έχουμε μαζί μας τον νομικό και οθωμανολόγο του Παντιού Πανεπιστημίου, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, να τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικότατα. Καλησπέρα. Με τον ειδικό. Καλησπέρα, αγαπητή. Γεια σας. Love is in the air. Εγώ αυτό κρατάω. Πολλές καρδούλες, παντού καρδούλες. από τη συνάντηση των δύο. Ναι. Κοιτάξτε, παρατηρώντας την γλώσσα του σώματος και την εκφραστικότητα, δηλαδή διάβασα τη δήλωση στα τουρκικά στο προπότυπο και βεβαίως τη συνέντευξη του Έλληνα Πρωθυπουργού, να δω τι γίνεται. Κοιτάξτε, δεν περίμενα και ορθώς να υποθούν δημοσίως όσα υπόθηκαν και κλεισμένων των θυρών. Προφανώς. Θέλω να ξεχνάμε, υπάρχει το παλιό ρητό, ειδικά στη διπλωματία, υπάρχουν πράγματα τα οποία λέγονται, δηλαδή γίνονται, και πράγματα τα οποία γίνονται, αλλά δεν λέγονται. Επομένως, αναμενόμενο στα πλαίσια της εθιμοδιπίας και προφροσύνης. Πάμε όμως τώρα στο διατάφτη. Διάβασα πριν λίγο τίτλο δημοσιογραφικό, ότι η Τουρκία, λέει, έστρεψε προς τη Δύση. Ναι. Το ερώτημα είναι το εξής. Είχε φύγει ποτέ από το ΝΑΤΟ, δηλαδή από τον Δυτικό Αμυντικό Συνασπισμό, η Τουρκία και επιστρέφει? Όχι. Αλλά είχε φύγει όμως από το καλό κλίμα συνεργασίας, θεωρητικά, με το ΝΑΤΟ. Ακούστε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Σωστή παρατήρηση. Η Τουρκία λοιπόν ήταν συνέχεια παραπονούμενη προς τα δυτικά όργανα, και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν τη βάζει τόσα χρόνια, αλλά και κυρίως και προς το ΝΑΤΟ, ότι την αδική τα θέματα των οπλικών συστημάτων και εξοπλισμών. Παράλληλα ήταν και διεκδικητική πάντοτε. Δηλαδή απαιτούσε πράγματα, είδαμε τη Σουηδία μέχρι να απαιτεί να αλλάξει το σύνταγμά της για να εκδίδει Κούρδους ως ερητοπλίστων, αλλά και Γκιουλενιστές, που η Τουρκία κρίνει ως τρομοκράτες, όχι που έχει κρίνει το σουηδικό δίκαιο ως τρομοκράτες, για να τις εκδίδει. Άρα λοιπόν, κατά την πάγια τακτική της, και όπως μας έχει δηλώσει ευθαρσός, και δεν το κρίνω εγώ αυθαίρετα, ο πρόεδρος Ερντογάν, η Τουρκία παραμένει στα δυτικά όργανα, τα στρατιωτικά επικείμενα του ΝΑΤΟ, τόσο όσο την εξυπηρετούν. Όμως έχει στρέψει, όχι στρέψει, έχει στρέψει προς την Ευρασία, μετέχοντας και σε άλλους οργανισμούς ευρασιατικούς και κεντροασιατικούς, και κυρίως με ένα 70% της κοινωνίας της, όπως είδαμε στις εκλογές, να είναι βαθιά αντιδυτικό, συντηρητικό προς το συντηρητικό Ισλάμ, και μάλιστα να ρέπουν ακόμα και οι αξιωματούχοι, όπως ο Χακάν Φιντάν όταν ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών, να μην το ονομάσει στην παραλαβή με την ορολογία που ξέραμε μέχρι τώρα, αλλά να το ονομάσει Χαριτζιέ, που είναι ένας οθωμανικός όρος, σαν να παραλάμβανε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, στο Υπουργείο Εξωτερικών και να έλεγε: παραλαμβάνω το οφείκιο των θεμάτων εξωτερικών υποθέσεων. Δεν θα λέγαμε όλοι μα τι λέει τώρα που θυμήθηκε τον Βυζαντινό όρο? Αυτό το πράγμα ακριβώς έκανε ο Χακάν Φιντάν. Αυτό για μένα που παρακολουθώ 40 χρόνια τους Τούρκους δεν δίνει καμία στροφή προς τη Δύση, ούτε καμία επαναστροφή προς τη Δύση. Η Τουρκία μετέχει κάποιων δυτικών οργάνων, μας το λέει ευθαρσώς, συμμετέχω τόσο όσο με εξυπηρετούν και στρέφω προς το φυσικό μου χώρο που είναι ο Ευρασιατικός, όχι γιατί αυθαίρετα μου ήρθε εμένα να το πω έτσι, λέει ο Ερντογάν, διότι η αγγλοσαξονική σχολή σκέψης, που ξεκινάει από τον Μακίντερ, από τον Σπάικμαν και φτάνει μέχρι τον νυν καθηγητή, ομότιμο βέβαια, της σχολής του Σικάγου, του Μιρ Σάιμερ, που είναι ισότιμος του Κίσιντζερ, δηλαδή σαν μέγεθος δασκάλου, λένε ότι το μέλλον της ανθρωπότητας είναι στην Ευρασία, διότι εκεί είναι οι πηγές ύδατος, ενέργειας, αύξηση δημογραφική πληθυσμού και τεράστιες εχανείς εκτάσεις για να καλλιεργηθούν. Κύριε Σταθακόπουλε, τότε λοιπόν, γιατί ζητάει την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Πολύ σωστή, με την Ευρωπαϊκή πολύ Ένωση. Πολύ σωστή ερώτηση. Διότι ξέρει αφενός ότι δεν πρόκειται να μπει. Αφετέρου, για να πάρει αντίδωρο, π.χ. χρηματοδοτήσεις που παίρνει για ανθρωπιστικούς λόγους, λόγω σεισμών και για θέμα μεταναστών, δηλαδή αλλιώς θα τους αφήσω να έρθουν από εκεί. Οπότε δώστε μου χρήματα, τους κρατάω από εδώ. Και το σπουδαιότερο. Σου λέει, αν ποτέ μπω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας το έχει πει ο Ερντογάν, πράγματα αυτά δεν είναι αυθαίρετες δικές μου κρίσεις. Έχει πει ο Ερντογάν ότι ως ηγέτης, άτυπος, χαλίφης, που χρήστηκε τέτοιες μέρες το 2020 μέσα στην Αγία Σοφία όταν έγινε τζαμί από τον Αλί Ερμπάς, λέει ότι θα ενεργοποιήσω την ΟΥΜΑ, δηλαδή την κοινότητα των μουσουλμάνων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τιμωρήσουμε τους δυτικούς που τόσο χρόνια, τόσους αιώνες πριν, από την εποχή των σταυροφοριών μέχρι τώρα, μας τιμωρούν.
Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι αν διαβάσουμε στη σωστή τους διάσταση τα οποία λέει ο Τούρκος Πρόεδρος, επουδενή συνάδουν με την αισιοδοξία που έχουν κάποιοι αναλυτές αλλά και συναδελφοί σας με τίτλους «Α, τα βρήκαμε, αγαπήσαμε» κτλ. Ή ξέρω εγώ, η Τουρκία γύρισε πάλι προς τη Δύση, διότι δεν συμβαίνει αυτό. Ή τέλος πάντων, αν μίλαγε ο Κορνήλος Καστοριάδης στη θέση μου, θα έλεγε «Παιδιά, αυτά είναι στο φαντασιακό σας». Τώρα πρέπει να συνομιλούμε, σαφώς. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει υποχωρήσεις στο θέμα του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στα θέματα της, της συμμαχίας του ΝΑΤΟ ή της, του συνεταιρισμού που έχουμε στην, ως εταίρεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι. Δεν μπορεί να μας παρασύρει η Τουρκία, δηλαδή, στο δικό της πεδίο, γιατί θα χάσουμε. Αλλά ορθώς εμείς εμένουμε με το όποιο τίμημα στη δικιά μας στάση. Η Τουρκία κάνει αυτά που κάνει, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα καταλαβαίνουμε ή καλόπιστα κάτι... ό,τι μας δίνει να το τρώμε αμάσως. Σημαίνει κάτι αυτή η προσέγγιση, αυτό το καλό κλίμα και αυτή η παρέμβαση των δυτικών και κυρίως του, των ΗΠΑ της Αμερικής, σημαίνει κάτι για την επόμενη μέρα, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό, για, για τη συζήτηση αν θα πάμε στη Χάγη, θα πάμε στη Χάγη, τι θα περιλαμβάνει η ατζέντα, αν θα φτιάξουμε ατζέντα, αν θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, η Τουρκία δεν την είδα, δεν άκουσα τουλάχιστον δημοσίως να επαναχωρεί σε κάτι, ούτε στο θέμα του κατοχικού στρατού στη Βόρεια Κύπρο, ούτε στο θέμα των διεκδικήσεων αμφισβητήσεων Ανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο, ούτε στο πολιτικό μνημόνιο, ούτε στο Τουρκετζίαν, ούτε στο θέμα της μουσουλμανικής μηνότητας, την οποία αποκαλεί η τουρκική. Ναι. Και σε άλλα θέματα. Δηλαδή. Ούτε εμείς όμως έχουμε υποχωρήσει από την εθνική γραμμή. Σωστά, ούτε εμείς έχουμε υποχωρήσει, ορθώς, και ούτε η Τουρκία έχει υποχωρήσει. Δηλαδή δεν έκανε κάποιο δείγμα καλής πρόθεσης, καλής κίνησης, καλοπιστικής. Είπανε, το στέλνουμε στις καλένδες, θα το εξειδικεύσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών, εδώ ο κ. Γεραπετρίτης και ο κ. Χακανθιντάν. Θα βρεθούμε κάποια στιγμή, η Τουρκία, στα Τούρκα γράψαν το φθινόπωρο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε προς τα τέλη του χρόνου. Ναι. Θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, συμβολική πόλη για τους Τούρκους που γνωρίζουμε, η γενέθλια πόλη του Κεμάλ, Σελάνικο όπως τη λένε αυτοί. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι κάτι καλό, αλλά έχουμε δει πολλές δεν είναι μια αναβάθμιση των σχέσεων πολύ σημαντική και των συζητήσεων. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Δεν είναι, λέω, μια αναβάθμιση των σχέσεων και των συζητήσεων πάρα πολύ σημαντική. Δεν έχει συμβεί αυτό το πράγμα σε επίπεδο διαπραγματεύσεων, όχι απλά σε κοινωνικό επίπεδο. Κοιτάξτε, έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις, έχουμε κάνει ΜΟΕ, έχουν βρεθεί πρωθυπουργοί, πολλοί έχουν περάσει από την Ελλάδα 20 χρόνια και στην Τουρκία παραμένει ο ίδιος. Η ΜΟΕ τώρα, συγγνώμη, σας διακόπτω πάλι, η ΜΟΕ είναι κάτι που ήταν εντελώς τυπικό για να λέμε ότι έχουμε μια επαφή μεταξύ μας. Ήταν, ξέρω, το σταματήσαμε στον 43ο κύκλο που το σταματήσαμε κάπου εκεί. Σωστά. Απλά να συναντιόμαστε μεταξύ μας ήταν. Σωστό, πολύ σωστή παρατήρηση, έτσι είναι. Απλώς με μια συγκρατημένη αισιοδοξία δεν βλέπω, γιατί παρατηρώ την Τουρκία εγώ ειδικά, μπορώ να πω περισσότερα από την πολιτική στην Ελλάδα, ότι δεν βλέπω να υπάρχει μια γνήσια στάση και μεταστροφή της Τουρκίας σε αληθινό διάλογο όπως εμείς θα θέλαμε. Τώρα, το ότι έχει κερδίσει η Τουρκία, να κάνουμε και ένα ταμείο, και η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ κατόρθωσαν να ενεργοποιήσουν πάλι και να διευρύνουν το ΝΑΤΟ σε αντίθεση με τις διαπιστώσεις του Προέδρου Μακρόν το 2020 ότι το ΝΑΤΟ είναι κεφαλικά νεκρό. Αλλά το ΝΑΤΟ αναστήθηκε. Βρήκε πάλι τον εχθρό του που είναι η Ρωσία, άρα λοιπόν έχει λόγο ενεργοποίησης. Έχει πρόσβαση πλέον στον αρκτικό κύκλο λόγω Φιλανδίας και Σουηδίας, άρα στα αποθέματα ενέργειας, που είναι τα αποθέματα ενέργειας του μέλλοντος και θα ήθελε να έχει πρόσβαση εκεί μέσω των συγκεκριμένων χωρών. Αυτό ήταν το σημαντικό για το ΝΑΤΟ ως ΝΑΤΟ. Ελαχιστοποίησε όσο μπορούσε την τριβή μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, τουλάχιστον δημόσια, στο δημόσιο διάλογο. Από εκεί και πέρα η Τουρκία κατορθώνει να πάρει F-16, αναβάθμιση F-16, να αλλάξει το σύνταγμα της Σουηδίας, να τις εκδίδουν αυτούς που η Τουρκία θα χαρακτηρίζει ως τρομοκράτες, να εκδίδονται στην Τουρκία, δηλαδή γιουλενιστές, Κούρδοι κτλ. Η Ελλάδα σίγουρα κερδίζει πάλι την έξω θα καλή μαρτυρία ότι είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος και καλή στη συμμαχία γενικώς. Σίγουρα ένα χτύπημα στην πλάτη και ίσως θέλω να πιστεύω μια ηρεμία για το αρκετό επόμενο χρονικό διάστημα. Βεβαίως, εγώ είμαι από εκείνους που υποστηρίζαν χρόνια τώρα και κύριε Γλώσσα είχαμε βρεθεί και άλλες εποχές πιο παλιά μαζί και στο
δημόσιο κανάλι. Και στην ΕΡΤ και στο Κόντρα και στο ΣΤΑΡ, σε διάφορα κανάλια έχουμε βρεθεί. Ναι, δεν πίστευα ποτέ ότι θα γίνει πόλεμος. Γιατί ο πρόεδρος Ερντογάν που διοικεί 20 χρόνια την Τουρκία και δεν είναι λογικής του πολέμου, είναι της λογικής της πολιορκίας. Δηλαδή ό,τι μπορώ να το πάρω, να το πάρω ανέμακτα. Και ειδικά δεν θα έκανε ποτέ πόλεμο ως έναν ενδονατοϊκό πόλεμο. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια χώρα του ΝΑΤΟ. Και με αυτόν τον τρόπο, με την καλή διαγωγή του την ενδονατοϊκή, κατορθώνει να πάρει με το μέρος του τη συνένεση του πρόεδρου Biden, όπου λέει θα σου δώσω F-16, παρακάμνοντας Κογκρέσο, επιτροπές κτλ. Γιατί του δίνει το δικαίωμα, μια νομολογία του Supreme Court, το ανωτάτου δικαστήριο του ΗΠΑ από το 1930, όταν υπάρχει conflict, σύγκρουσης μεταξύ Προέδρου και Κογκρέσου, να υπηρεσχύει στα θέματα τα αμυντικά και οπλικά η γνώμη του Προέδρου, να του δώσει τα F-16, προσέξτε, για αναβάθμιση του νατοϊκού οπλικού συστήματος, το οποίο μετέχει στο ΝΑΤΟ η Τουρκία. Με αυτή τη λογική θα πάρει και η Ελλάδα σε βάθος χρόνου F-35 ως νατοϊκά όπλα και που δεν είναι να τα στρέψει ο ένας κατά του άλλου. Μα λέει να πάρουμε εγγυήσεις γραπτές. Μα δεν απαιτούνται. Ως νομικός μιλώντας, όταν μετέχεις σε έναν συνασπισμό στρατιωτικό, όπως είναι το ΝΑΤΟ, αμυντικό, δεν μπορεί ο ένας εταίρος να στραφεί κατά το άλλο. Μα έχεις υπογράψει τη σύμβαση. Για να γίνεις μέλος, έχεις υπογράψει τη σύμβαση ότι δεν μπορείς να στραφείς εναντίον άλλου μέλους της. Ακριβώς. Άρα γιατί να υπογράψει ο Τούρκος κάτι ξεχωριστό ότι δεν θα στραφώ. Μα το απαγορεύει η συνθήκη του ΝΑΤΟ να στραφεί κατά την Ελλάδα. Και γι' αυτό δεν στρέφεται. Κάτι μου λέει. Πράγματα ανέμακτα. Κάτι μου λέει ότι το επόμενο διάστημα θα μιλάμε αρκετά συχνά με αφορμή τα ελληνοτουρκικά. Νομίζω ότι ανοίγει ένας κύκλος συζητήσεων, επαφών με ταχύτητα κιόλας. Νομίζω η αίσθησή μου είναι ότι θα είναι με μεγάλη ταχύτητα οι εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Εγώ απολύτως. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.